Πάμε λοιπόν να έχουμε το πρώτο σχόλιο για τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν και είναι επιλογή προφανώς του κυρίου Τσίπρα από τον γνωστό αρθρογράφο και πολιτικό σχολιαστή, τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη. Τον γνωρίζετε όλοι με βέβαιη ρέκτη στα μέσα ενημέρωσης και όποιος δεν μας άει και τα λόγια του. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Είναι δίπλα μου εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984. Λοιπόν, το πρώτο σας σχόλιο για αυτά που ανακοινώθηκαν. Συμφωνώ με τα προηγούμενα σχόλια και του κύριου Κατσίγιαννη για τα δικά σας. Θεωρώ ότι είναι ένας σχηματισμός ανάγκης εκ των έσω. Ο κύριος Τσίπρας δεν ήθελε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει ρήξεις στο κυβερνητικό σχήμα. Επιμέρους θα ήθελα να σχολιάσω ιδιαίτερα την τοποθέτηση του κυρίου Δραγασάκη στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα κρίσιμο σημείο για την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη για τα επόμενο 1-1,5 χρόνο. Ήταν έκπληξη. Δεν ακούγονταν πολύ το όνομά του. Ο κ. Χαρίτσης ακούγονταν, αλλά θεωρώ ότι είναι έκπληξη και θεωρώ ότι σηματοδοτεί και κάτι το οποίο εμένα μου δημιουργεί ανησυχία. Ο κ. Παπαδημητρίου, με ό,τι κριτική μπορούμε να κάνουμε, ότι δεν είχε κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις, έρχεται από ένα... από μια σχολή οικονομική η οποία έχει μια συγκεκριμένη αναπτυξιακή πολιτική από την Αμερική, είχε κάποιες ιδέες, κάποιες ήθελε να κάνει, κάποιες δεν έκανε. Ο κύριος Δραγασάκης έρχεται από ένα, θα το έλεγα, κρατικίστικο σύστημα ανάπτυξης, το οποίο θεωρώ ότι στο υπάρχον πλαίσιο και του μνημονίου αλλά και των αναγκών της ελληνικής οικονομίας θα είναι πολύ δύσκολο να φανεί αν έχει κάποιες δημιουργικές προτάσεις να καταθέσει για αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία. Θα σας φέρω μόνο τη χθεσινή είδηση της μείωσης των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα των ιδιωτών και των επιχειρήσεων κατά 1,5 δισεκατομμύριο μόνο για τον Ιανουάριο. Με μείωση καταθέσεων έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην ανάπτυξη. Και ενεξελίξε τα στρες τεστ των τραπεζών, το τεστάρισμα όλων των τραπεζών. Ωστόσο, ο κύριος Δραγασάκης είναι και μία λύση εμπιστοσύνης. Δηλαδή, έχοντας εξέλιξη την τέταρτη αξιολόγηση, την έναρξη της τέταρτης αξιολόγησης και τις συζητήσεις για το χρέος κλπ. Αυτά όλα δεν είναι δρομολογημένα. Θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας έβαλε ένα απολύτως έμπιστο πρόσωπο σε μία θέση που ξέρει ότι δεν θα διακυβευτεί τίποτα από αυτό που έχει δρομολογηθεί. Σαφέστατα είναι μία λύση εμπιστοσύνης, θα έλεγα. Έχουμε τα stress test τα οποία ελπίζουμε να πάνε καλά. Είναι πολύ κρίσιμα για την ελληνική οικονομία. Οι ελληνικές τράπεζες θα είναι το κλειδί για το αν καταφέρουμε να πετύχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Η ανάπτυξη που εμφανίζεται και η ανάκαμψη ελληνικής οικονομίας δεν είναι ισορροπημένη ανάπτυξη. Κάποιοι κλάδοι πηγαίνουν πολύ καλά, όπως είναι ο τουρισμός, οι εξαγωγές. Άλλοι όμως, όπως είναι το λιανεμπόριο και η βιοτεχνία, δεν πάνε καλά. Έχουν προβλήματα ρευστότητας, έχουν προβλήματα υπερφορολόγησης και αυτή τη στιγμή καλείται ο κύριος Δραγασάκης να βρει λύσεις για ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, φαντάζομαι θα έχετε δει την πρόσφατη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης στο Βήμα της Κυριακής. Παρόλα τα προβλήματα που κι εσείς εντοπίζετε και παρακολουθώ την αρθρογραφία σας μετεπιτάσεως, δεν υπάρχουν σημάδια κατάρρευσης, αυτό που λέει αντιπολίτευση, στην κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν σημάδια κατάρρευσης. Ένα μεγάλο μέρος κοινωνίας είναι σε αναμονή. Περιμένει να δει τι θα γίνει πιθανότατα τον Ιούνιο, που είναι μια κρίσιμη ιστορική στιγμή για τη χώρα μετά από τόσα χρόνια μνημονίων. Αλλά θεωρώ ότι οι κινήσεις και οι πολιτικές κυβέρνησης έχουν στηρίξει συγκεκριμένα συμφέροντα, θα τα έλεγα και πελατειακά, τα οποία αυτή τη στιγμή τη στηρίζουν την κυβέρνηση. Αν ο δημόσιος τομέας και άλλοι τομείς του παραγωγικού κλάδου είναι υπέρ της κυβέρνησης. Αυτό δεν θα καταρρεύσει. Όποιος νομίζει ότι θα καταρρεύσει, νομίζω ότι δεν έχει συνέστηση αυτή τη στιγμή που κινούνται τα πράγματα. Δείχνει η αντιπολίτευση να επιμένει σε αυτή την προσέγγιση της, την πολιτική της προσέγγιση, η οποία όμως δεν επιβεβαιώνεται, όπως λέτε και εσείς, ούτε από τα κοινωνικά ρεύματα, αλλά ούτε και από τις δημοσκοπήσεις της υπάρχουσης και ως φωτογραφίες, εν πάση περιπτώσει, της στιγμής. Τώρα, εκλογές πότε βλέπετε? Αυτός δεν είναι σίγουρα ένα σχηματισμός. Θεωρώ ότι το βασικό σενάριο παραμένει διπλές εκλογές τον Μάιο του 2019 μαζί με τις ευρωεκλογές, με μια πολύ μικρή πιθανότητα να ευνηδιάσει ο Πρωθυπουργός εάν δει ότι οι δημοσκοπήσεις φέρνουν το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ σε μια ευνοϊκή ή μικρή ήττα ή κοντά στην διεκδίκηση της πρώτης θέσης.
Άρα δηλαδή μετά το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, αν τα πράγματα είναι μια... Θεωρώ από το τέλος Αυγούστου θα είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο παρατεταμένη. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουτσομίτη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.